Ρίξτε μια ματιά εδώ. Τον Τόμπολα τον προσπερνάω, είναι 10 μέρες παραπάνω από εμάς. Έχει τελειώσει ήδη. Από το 2016 λοιπόν, μέχρι και σήμερα, η Gemini είναι οι μακροβιότεροι πρωταθλητές σε όλους τους τίτλους τους ΜΑΚ. Από το φθινόπωρο, οι δίδυμοι θα είναι οι μακροβιότεροι και σπουδαιότεροι πρωταθλητές όλων των εποχών. Λέω μήπως ακούσαμε το όνομα Gemini. Μπορεί να περάσανε 4 ολόκληρα χρόνια. Μπορεί να είχαμε τις διαφορές μας τότε. Αλλά αν πρόκειται να κρατήσουμε το κορυφαίο ρεκόρ στο ΣΜΑΚ, θα είμαστε και πάλι εδώ, μαζί με τον Μιχαήλ Άγγελο! Που μόλις σας νικήσουμε, θα γίνει ο σπουδαιότερος πρωταθλητής αυτού του promotion όλων των εποχών. Με 3 τίτλους γύρω από τη μέση. Και να σου πω κάτι, Εντζέι. Αφού θα πάρουμε που θα πάρουμε πίσω τους τίτλους, μήπως να ξεκινήσουμε το ξύλο από τώρα? Μεγάλη επιστροφή στο ΣΜΑΚ. Μια επιστροφή που δεν περιμέναμε ίσως να δούμε και ποτέ. Μιχαήλ Άγγελος και NJ επανενώθηκαν και οι Gemini ξαναμπαίνουν στο ring για να διεκδικήσουν, βασικά όχι να διεκδικήσουν, για να σταματήσουν τους δίδυμους από το να σπάσουν το ρεκόρ τους. Το ρεκόρ των Tag Team Champions και μακροβιότερων πρωταθλητών γενικότερα στην ιστορία του ΣΜΑΚ. Πώς θα φέρνει ιστορία. Αντιμετωπίζουν τους δίδυμους, την ομάδα που αντιμετώπισαν στο τελευταίο τους μάτς ως Gemini το 2017. Και οι δίδυμοι Κουνούπι ήταν οι πρώτοι που τους κέρδισαν. Μπράβο στα παιδιά λοιπόν, στους δίδυμους. Και μπράβο και στους Gemini που επέστρεψαν, βάλαν κάτω τις διαφορές τους. Και βέβαια, ο Μιχαήλ Άγγελος πάει για το απόλυτο. Πάει για το απίστευτο βασικά. Πάει να πάρει 3 ζώνες. Έχει το International Championship, έχει το SMAC Championship και τώρα στοχεύει για το Tag Team Championship. Tag Team Championship λοιπόν, οι δίδυμοι κάνουν την είσοδο του στο ring και ο Άβελ έρχεται από μια ήττα εναντίον του πατέρα Ιωάννη για το Immortal Tournament, οπότε νομίζω τώρα μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο ψυχωμένος να κερδίσει αυτόν τον αγώνα, διότι εδώ παίζονται ακόμα περισσότερα. Όχι απαραίτητα. Μπορεί εφόσον έχασε να τον πάρει από κάτω και να του βγει σε κακό όλο αυτό. Γιατί όπως είδαμε, δεν είναι ότι επέλεξε να μην παλέψει στο προηγούμενο μάτς. Πήγε όντως για την νίκη και δεν του βγήκε. Και αυτό ίσως παίξει μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία του. Αλλά ακόμη δεν του συμπαθώ.
Ανάσταση. Παρουσιάζοντας πρώτα τους διοικητές, ο MJ και ο SMAC Undisputed Champion Μιχαήλ Άγγελος, οι κάτοχοι του μακροβιότερου ρεκόρ ως πρωταθλητές, οι Gemini! Και αντίπαλοι τους, η ομάδα που θέλει να σπάσει αυτό το ρεκόρ, ο Κάιν και ο Άβελ, οι SMAC Tag Team Champions, οι Δίδυμοι! SMAC Tag Team Championship Match λοιπόν, ρεκόρ εναντίον τριών τίτλων. Θα δούμε ποια ομάδα το θέλει περισσότερο, ποια ομάδα θα παρουσιάσει μεγαλύτερη συνοχή και ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια στο τέλος της βραδιάς. Καλό ψυχέ, έλα πάνω, μου λείπεις ήδη, έλα να μιλήσουμε για αυτή τη ματσάρα. Εντάξει, τουλάχιστον θλιβερά τα σχόλια του δίδυμου. Και πληρωμένη απάντηση από τον Μιχαήλ Άγγελο. Ήρθα. Άντε, Λόψη, ήρθα. Έλεγα πόσο μου έλειψες. Α, αλήθεια. Όπα. Ασυνεννοησία, απουσία χημίας, σκουριά θα έλεγα εγώ. Εντάξει, έχουν να βρεθούν 4 χρόνια μαζί στο ring και ως ομάδα, έτσι, κάτσε λίγο. Θεωρείς ότι επανενώθηκαν για τους λάθος λόγους? Όχι, καθόλου. Ο λόγος είναι ιερός τουλάχιστον για τους ίδιους. Θέλουν να κρατήσουν το ρεκόρ. 308 ημέρες ως πρωταθλητές. Δεν το έχει κάνει ποτέ κανένας και το SMAC έχει ήδη πάει, είναι στον 6ο χρόνο ζωής. Πόσες μέρες είναι ως πρωταθλητές? Ήτανε 308. Πες το πάλι. 308. Να το εμπεδώσει λίγο και το κοινό, γιατί είναι τρομερά αλόκοτος αυτός ο αριθμός. 308 ημέρες ως πρωταθλητές. Και αν τους κερδίσουν οι δίδυμοι, τους Gemini, τότε αυτό το ρεκόρ σπάει. Βλέπουμε ήδη την αθλητικότητα του Μιχαήλ Άγγελου. Εντάξει, αυτό δεν επιδέχεται καμία δουλειά. Κάθε φορά θα βρίσκει τρόπο να μας εκπλήσει αυτό το παιδί. Είναι σαν ποιήση εν κινήσει ο Μιχαήλ Άγγελος στο ring και τώρα θέλει να μπει και ο NJ να ξεκινήσει τις χορευτικές του κινήσεις και να χορέψει τους δίδυμους στον αγώνα. Τον Κάι ή τον Άβελ. Δεν ξέρω ποιος, μάλλον εδώ θα τους ξεχωρίσουμε με το ποιος είναι πιο κουρασμένος μετά την ήττα του από τον πατέρα Ιωάννη νωρίτερα στο SmackDown 36 για το τουρνουά Immortal. Και τώρα ο NJ έχει τον έλεγχο και πετάει κάτω τον ένα από τους δίδυμους. Αυτός, έχω την εντύπωση, είναι ο Άβελ. Αυτός είναι ο Άβελ. Ναι, είναι ο Άβελ. Και πάει να μπει ο Κάιν, δεν επιτρέπει στον NJ να χορέψει. Ξεκίνησαν ήδη τα γνωστά τους. Να, εντάξει, βρείτε μου ένα σύννεφο να πέσω. Πάλι κλέβουν οι δίδυμοι. Πάλι πέταξε ένα στον άλλον έξω και ο Βίγκας δεν είδε τίποτα. Και τώρα μπερδεύτηκα κι εγώ, Καλόψη, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι μέσα πάλι. Ναι, γιατί ήξερες πριν, ούτε εγώ δεν ξέρω καν ποιος είναι ποιος ποτέ. Δεν μπορώ να σου μάθω ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο NJ συνεχίζει από το ήτος, θέλει να κερδίσει. Ξεφεύγει όμως. Συνεχίζουν να προκαλούν τη μοίρα τους οι δίδυμοι. Αν κάτι μπορώ να τους δώσω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν απομονώσει την ομάδα και βαράνε μόνο τον NJ. Εντάξει, συνεργάζονται τηλεπαθητικά και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εκτελούν τις ίδιες κινήσεις στο ring. Είναι η τηλεπάθεια αυτή των διδύμων. Και αυτή είναι και η τακτική τους, έτσι. Και τόσα μάτσα έχουν κερδίσει και γι' αυτό είναι τόσες πολλές ημέρες σχεδόν να φάνε πρωταθλητές. Από τις πιο επιτυχημένες tag teams στην ιστορία του SMAC. Και οι δύο. Και στην ιστορία της Ευρώπης, έτσι. Και επίσης υπενθυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται αυτοί οι δύο, έτσι. Οι δίδυμοι έκαναν ντεμπούτο στο SMAC εις βάρος των Gemini. Εις βάρος των Gemini, αυτοί τους ανάγκασαν να χάσουν τους τίτλους τους. Τότε σε αυτό το ladder match που παίξαν το 2017 Skender Nation, Gemini και τότε οι Γαλαζοέματοι, οι δίδυμοι ήταν αυτοί που κόστησαν τους τίτλους του Gemini. Και οι δίδυμοι είναι αυτοί που κρατάνε τους τίτλους. Ακόμα όμως όλα παίζονται διότι ο NJ σηκώθηκε στο 2. Τώρα πες αλήθεια, το περίμενες αυτό το reunion?
ξέχωρα με την πάρη. Η αλήθεια είναι, δεν το περίμενα. Κανένας νομίζω. Ήταν απίστευτη η έκπληξη στον προηγούμενο σμακ. Θεωρούσα και τον Μιχάλη Άγγελο. Ου! Συνεχίζουν να παίζουν βρώμικα. Θεωρούσα και τον Μιχάλη Άγγελο υπερβολικά πολύ άσχολο για να ασχοληθεί και με τους tag team τίτλους. Ναι, αλλά όμως είναι σε φόρα. Έχει φόρα βασικά. Είναι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας του ίσως ο Μιχάλη Άγγελος. Είναι undisputed champion. Δεν είναι επεξεγέλασε. Και πάει για το απόλυτο, έτσι. Πάει για κάτι που δεν το έχουμε δει να συμβαίνει πολύ συχνά. Προφανώς δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Με τρεις τίτλους στα χέρια. Με τρεις ζώνες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να υπενθυμίσω πως στα πρακτικά του ΣΜΑΚ, στα record books, υπάρχει μία νίκη μου απέναντι στον Μιχάλη Άγγελο, έτσι. Όταν ήταν ακόμη Gemini. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ, καλό ψυχέ. Εντάξει, συνεχίζουν, ε. Κρατάνε απομονωμένο τον MJ. Κάποια στιγμή θα τους ξεφύγει, κάποια στιγμή θα βάλει μέσα τον Μιχαήλ, ο οποίος έχει φρίξει με αυτά που ακούει. Αυτό πάει να κάνει τώρα. Να το δάγκο! Κάνει το δάγκο και βάζει ο Μιχαήλ Άγγελος στον αγώνα. Αρχίσαμε. Και ξεκινάει ο Μιχαήλ Άγγελος, μπαίνει πορωμένος μέσα και τους πετάει και τους δύο κάτω και τους δίδυμους. Και βλέπουμε στο πλάνο έτσι και τους τίτλους για να μην τους ξεχάσουμε. Για να μην ξεχάσουμε τι διακυβεύεται εδώ, έτσι. Ή τρεις τίτλοι ή ρεκόρ. Το κοινό ξέρουμε ποιον υποστηρίζει, ποια ομάδα υποστηρίζει. Το ακούμε. Φωνάζουν όλοι το ρυθμικά το όνομα του Μιχαήλ Άγγελο. Η Gemini το ξέρουμε ότι εντάξει, πιο επιτυχημένη tag team μέχρι στιγμής στην ιστορία του ΣΜΑΚ, αλλά έχουν αυρεθεί 4 χρόνια. Βέβαια, εντάξει, φαίνεται πως είναι σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από πάνω τους και να ξαναβρίσκουν τα παιδιτήματά τους, αλλά η δίδυμη είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Ναι, αν δεν υπάρχει συνοχή, προφανώς και θα χάσει η ομάδα που επιδεικνύει την λιγότερη. Αλλά από εκεί και πέρα, ίσως να παίξει ρόλο και η σχέση που είχαν μεταξύ τους. Δηλαδή, μην ξεχνάμε τα DNA που κυλάνε στις φλέβες τους. Οι δίδυμοι είναι απλώς δίδυμοι, οι άλλοι είναι πειράματα. Έτσι είχαμε μάθει τότε, σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Αλλά, δεν νομίζω πως αυτό παίζει ρόλο, βλέπεις τον NJ πως... Εντάξει, δεν παίζει ρόλο 4 χρόνια μετά, θα μου πει. Αλλά βλέπει τον NJ πόσο προσπαθεί να ξεσηκώσει τον κόσμο για να εμψυχώσουν τον Μιχαήλ Άγγελο και να κρατήσουν το ρεκόρ του. Γιατί και ο NJ αυτό το ρεκόρ τον βάζει στην ιστορία του ΣΜΑΚ ως έναν από του πιο επιτυχημένου. Σίγουρα είναι του πιο επιτυχημένου. Και προσπαθεί για τον tag. Ίσα-ίσα ήταν εκατοστά μακριά ο Μιχαήλ Άγγελο από το να βάλει τον NJ στον αγώνα και να σωθεί από τη μέγενη των διδήμων. Αλλά και πάλι είναι στη γωνία τους και πάλι έχουν τον έλεγχο στον αγώνα και πάλι ακολουθούν την ίδια τακτική. Και... απομόνωση και ξύλο. Και πάλι κόβουν το ring στη μέση. Σωστά τα λες, καλόψυχε. Αλλά θέλω να πιστεύω κάποια στιγμή θα γυρίσει η πλάστιγκα. Γιατί δεν τους συμπαθώ τους διδήμους. Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε αυτό το match. Δεν κάτι, τους συμπαθώ. Κάτι έχω καταλάβει. Κάτι έχω καταλάβει, αλήθεια είναι. Είδες, ο NJ παραμένει στη γωνία του, παραμένει τυπικός με τους κανονισμούς. Ο Vegas δεν μετράει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω τι συμβαίνει στο μυαλό του, μια τρικυμία. Να το tag, έγινε tag, το είδε ο Vegas, έγινε tag. Το είδε ο Vegas, αν δεν το είδε ο Vegas. Και πετάει ο NJ, πετάει ο NJ και τους πετάει και τους δύο κάτω. Τους δίνει και τους δύο κάτω, δώσε και ένα thriller τώρα, δώσε και ένα thriller. Θέλουμε thriller! Θέλω να το δω το thriller. Έχω να το δω καιρό, συγγνώμη, αλλά θέλω να το δω πάρα πολύ. Πιστεύω θα είναι θλιβερή εικόνα να μην δούμε λίγο thriller. Κάτω ένας από τους δίδυμους.
Ο NJ αυτή τη στιγμή λέει και έχει φωτιά στα πόδια του. Πετάει ο NJ. Τελείωσε, τελείωσε. Μαζεύτε τα δίδυμοι. Αχ, έπρεπε λίγο ακόμα, έπρεπε λίγο. Ωραία, το χορεύαμε κι εμείς εδώ. Έπρεπε λίγο ακόμα. Βάζει τον Μιχαηλάκελο στον αγώνα για να καθαρίσει μάλλον το μάτς. Αυτή τη στιγμή τα όλα δείχνουν Gemini για την νίκη και Gemini για να κατακτήσουν για δεύτερη φορά το Tag Team Championship του SmackDown. Παρασύρθηκε από το thriller ο Βίγκας, το είδαμε όλοι. Ναι, μαγεύτηκε μάλλον. Άργησε λίγο να αρχίσει να μετράει, έτσι. Δεν τον πιστεύει ο Μιχαήλ ότι σηκώθηκε από το thriller ο Κάιν. Ο Κάιν. Ο Άβελ. Ο Άβελ. Ο Κάιβελ. Ο Κάιβελ. Ναι. Ο Άβελ Κάιν. Οπ, διπλή κίνηση. Να το χτύπημα από τον Εντζέι. Πέφτει κάτω ο ένας από τους δίδυμους και πάει για τον Μούτσον. Ο Μιχαήλ Άγγελος και άμα το χτυπήσει εδώ τελειώνουν όλα. Άμα το καταφέρει το τελειώνει. Όχι! Α, έφυγε! Έφυγε τελευταία στιγμή! Τι γίνεται! Όχι, παρά να το κρατήσει! Τι κάνει, το κρατάει το πόδι να σε αξίσει τον ring! Το πετάξει τον Μιχαήλ Άγγελο! Ο νόμιμος είναι ο NJ, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Ο νόμιμος, ναι, αυτός που μπορεί να κερδίσει και να χάσει τον αγώνα αυτή τη στιγμή είναι ο NJ. Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι έξω. Και όταν είναι και οι δύο δίδυμοι μέσα. Και πάνε για τη διπλή σταύρωση. Πάνε για άλλη δεν κίνηση. Δεν είναι η σταύρωση αυτή, δεν είναι η σταύρωση αυτή. Όχι, δεν είναι αυτή. Και πάλι όμως είναι χτύπημα και από τους δύο ταυτόχρονα. Τέλειωσε! Τέλειωσε! Τέλειωσε ο αγώνας! Μαύρη μέρα για την Tag Team Division του SMAC, έτσι. Διεκδικητές του αγώνα οι οποίοι παραμένουν και SMAC Tag Team Champions. Ο Κάιν και ο Άβελ, οι δίδυμοι! Και κάπως έτσι σπάει ένα ρεκόρ που είχαμε στο SMAC από το 2017. Το 308 ημερών ρεκόρ των Gemini ως SMAC Tag Team Champions καταρρύπτεται. Κυρίες και κύριοι, μπροστά σας βλέπετε τους μακροδιότερους Tag Team πρωταθλητές της ιστορίας του SMAC. Το ρεκόρ θα σπάσει και δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει, ούτε οι ίδιοι κάτω σύντροφοι.